Τσάκη. Κοιτάξτε, τέλειωσε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης και πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση, γιατί έχασε η χώρα μια ευκαιρία να κάνει μια πραγματική ανασυγκρότηση του θεσμικού της συστήματος. Και μείναμε σε δύο τελικά σχετικώς ασήμαντα ζητήματα, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να έχουν και τα δύο λυθεί, ακόμα και χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Πρώτα μιλάω για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, της εκλογής. Αν δεν είχαμε τη στρεβλή συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ που είχε εργαλειοποιήσει αυτή την εκλογή και παλιότερα το είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα είχαμε ανάγκη να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, το αναθεωρούμε, συμφωνήσαμε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση. Το άρθρο το οποίο, όπως το οποίο είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην υπάρξει παρεξήγηση και επομένως η επόμενη Βουλή με 151 βουλευτές θα μπορέσει να πετύχει αυτή την αναθεώρηση, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον για τη νέα Βουλή για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και για το άρθρο 86 επίσης τα κόμματα συμφώνησαν, αλλά για άλλη μια φορά λέω ότι το 86 θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί σωστά από την αρχή στη Βουλή χωρίς να χρειάζεται αναθεώρηση και χωρίς να χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση για να έχουν οι υπουργοί την ευθύνη την οποία οφείλουν να έχουν εναντί όλων. Χάσαμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε σημαντικές διατάξεις για την παιδεία, για τη δικαιοσύνη, για το περιβάλλον και επομένως θα πρέπει να περιμένουμε ξανά πολλά χρόνια για να βάλουμε μπρος αυτή τη συζήτηση. Άρα ήταν κινήσεις εντυπωσιασμού, πολιτικού εντυπωσιασμού. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση μικροπολιτικής, η οποία τελικά κατέληξε στο να έχουμε μια ελάχιστη μεταβολή στο σύστημά μας, δηλαδή μια άνευ μεγάλη σημασία αλλαγή. Είναι κρίμα.